Κυρία Κανέλη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και ότι υπήρχε πρόβλημα στο πώς όταν ξέσπασε το κακό είχαμε την αντίδραση, αλλά και στη διαχείριση τώρα. Εσείς τι βλέπετε? Κάποιος πολύ σοφός μου είπε κάποτε ότι γυρνάς πίσω στον χρόνο και πιάνεις την ιστορία από την αρχή όταν δεν έχεις επιχειρήματα για σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το σήμερα. Έχουμε εκλογές δημοτικές. Ο κόσμος θα πάει να εκλέξει τώρα ξανά δήμαρχους και περιφερειάρχες. Με τι κριτήρια? Πώς έχουμε εκπαιδεύσει τον κόσμο? Έτσι ώστε να κάθεται να συζητάει ποιος περιφερειάρχης με ποιον δήμαρχο τσακώθηκε τώρα την ώρα που όλοι είναι πνιγμένοι. Πάμε στα πρακτικά πράγματα. Στην Αθήνα έπεσαν σοβάδες, τραυμάτισαν 3 παιδιά στο 141ο σχολείο. Σωστά! Το 70% του Κηφισού. Έχει σημασία. Το 70% του νερού της Αττικής περνάει από τον Κηφισό. Ο Κηφισός έχει να αναδομηθεί και κοιταχτεί από τους επιστήμονες 20 χρόνια. Άρα με μία μπόρα πάει ο Κηφισός, πάει η Αττική. Θα καθίσουμε να συζητήσουμε τώρα ποιος έχει πάρει και δεν έχει πάρει. Η διαδικασία fast track είναι αμαρτωλή. Είναι κεφαλαιοκρατικού προσανατολισμού. Το fast track σημαίνει πιάνε λεφτά χωρίς τίποτα και χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο, χωρίς τούτο, χωρίς κοινό, να πάνε στις κατάλληλες τσέπες. Τώρα, κυρία Κανέλη, πρέπει να γίνει fast track που συζητάνε. Μας τα έλεγε πριν ο κύριος Σταϊκούρας. Fast track είναι, πρέπει οργανώνω όχι. Αυτή τη στιγμή, πριν εξαγγείλω θα πάω και μία καθυστέρηση ακόμα και μία καθυστέρηση ακόμα. Λες και είναι νομοποίηση αυθαιρέτου. Τα παιδιά στο σχολείο, έχω οργανώσει το σχολείο. Αυτό σημαίνει fast track. Το έχω οργανώσει μέσα σε μία εβδομάδα. Έχω βάλει λεωφορεία, τρακτέρ και τέτοια να παίρνουν τα παιδιά για να μην πάθουν τα παιδιά εκτός των άλλων και κατάθλιψη. Για να μην μείνουν πίσω. Για να μπορούν και οι γονείς τους να ξέρουν ότι τα παιδιά είναι σε σχολείο, μαθαίνουν τα γράμματά τους, μπαίνουν σε μια λογική έτσι ίδια με των άλλων παιδιών, για να μπορούν και οι άλλοι να έχουν τα πρωινά τους, να σκοθούν να πάνε να δουν το ρημαδιό που έχουν αφήσει πίσω τους. Ποιος θα οργανώνει το σχολείο? Κανένας. Θα πάμε σε συγχώνευση. Θα φτιάξουμε τάξεις των 50, των 60, των 70. Για να φτιάξει σχολείο, πρέπει να βρει και που θα μείνουν στις πλημμυρισμένες περιοχές οι δάσκαλοι. Εδώ πρέπει να είναι οι δάσκαλοι στην Μύκονο. Και παρακαλάνε να βρουν κάτι για να μείνουν. Θα πάνε να νοικιάσουν στην Καρδίτσα και στη Λάρισα. Τώρα στην Καρδίτσα και στη Λάρισα. Κοιτάξτε, να γίνουν τα έργα fast track ή όχι? Ακούστε, για να γίνουν τα έργα που πρέπει, τα έργα θα είναι μόνο τα fast track, θα είναι αυτά τα οποία θα εμποδίσουν αυτή τη στιγμή να πλημμυρίσουν και ό,τι δεν έχει πλημμυρίσει. Ή για να μην αθρηστεί, γιατί θα έρθουν χιόνια, θα έρθουν βροχές. Άρα αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Αυτά μπορεί να πρέπει να γίνουν άμεσα. Δεν μου λέτε πώς θα κρατήσετε τον κόσμο εκεί, αν χρειάζονται 4 φράγματα. Αυτό αν χρειάζεται θέμα. Να ξανασκεφτεί κανένα στη λίμνη, ποιοι θα δουλέψουν σε αυτά τα έργα, τα δημόσια? Ποιοι θα δουλέψουν? Θα φέρετε μετανάστες στο φθηνό μεροκάμα του? Θα φέρετε ανθρώπους κατά τον Άδωνη να δουλεύουν 13 ώρες στο 24 και 14 ώρες στο 24 σε δύο εργολάβους? 8 ώρες στον ένα εργολάβο και 8 ώρες στον άλλο εργολάβο στον κάμπο. Για να μην φύγουν να πάνε στο εξωτερικό. Δώσανε λέει κάρτα υγείας. Δεν μου λέτε ποια κάρτα υγείας, να πάνε σε ποια δομή. Οι δομές δεν λειτουργούσαν πριν από την κάρτα υγείας. Τώρα που θα προσθεθεί και όλος αυτός ο κόσμος. Σας το είπαμε. Είπε το ΚΚΕ, στήστε στρατιωτικού τύπου οργάνωση αντιμετώπιση των πλημμυροπαθών, που σημαίνει και νοσηλευτική μονάδα και προσωπικό κατάλληλο και πρόσβαση σε αυτό και τρόπο να μετακινηθούν αυτό. Οι άνθρωποι. Αυτά κυρία είναι Κανέλη, fast track. Προς τα εκεί αν πηγαίνουμε. Έχετε fast track, απαντήστε σε λίγο τα λεφτά. Είστε σαν τους Νορβηγούς. Οι Νορβηγοί κεφαλαιοκράτες φύγαν από την Νορβηγία με 0,85 φόρο και πήγανε στην Ελβετία που έχει ένα, θα τους έκανε το 0,85 1,1 το φόρο και πήγανε στην Ελβετία για να μην πληρώνουν τίποτα. Μια μικρή διακοπή. Θα ξαναπλουτίσουν όλοι από τη μάντρα το αλκαλοχώρι και να θυμάστε πάντοτε το συνηθισμένο. Ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, εκεί κυρία Κανέλη. Έχετε ακόμα κοντέινερ στον καποτά. Επιστρέφουμε. Αυτή είναι η αλήθεια στην Ελλάδα. Ξέρω την ιστορία. Θυμίζω. Υπάρχουν άνθρωποι στην Αμερική που εκεί πέρα είναι όχι απλώς συνηθισμένο ψωμοτήρι, γιατί από εκεί βγαίνουν τα πάρα πολλά λεφτά. Ψάξτε να βρείτε αν έχουν ασφαλιστεί οι άνθρωποι απλά που ήταν στους δίδυμους πύργους. Πάτε μακριά. Πάτε να δείτε τις πυρκαγιές του Λος Άντζελες. Εγώ ξέρω άνθρωπο, Έλληνα που ζει εκεί, κάει και το σπίτι του και κάει και το μισό. Λοιπόν, δεν τον έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής μισό φράγκο οι ασφαλιστικοί. Γιατί τη συμφέρει να του πληρώνει η νίκη να μένει αλλού, αντί να τον πληρώσει. Και έχει πολλές ασφαλιστικές δικλείδες. Και με σεισμούς και με πλημμύρες. Εδώ σου λέω, μην είναι ένας τείχος όρθιος. Άμα σε σεισμό μπορεί να μην πληρωθεί. Θα αρχίσουν. Έχεις Αγγλία, δεν έχεις. Έχεις πυροσβεστικό, δεν έχεις. Έχεις πόρτα ασφαλείας, δεν έχεις. Εσείς νομίζετε ότι θα πληρώσετε και θα κλειδώσετε τον ΕΦΙΑ να πάτε στις ασφαλιστικές εταιρείες κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν ασφαλίζεται στην Ελλάδα μισό πράγμα, μόνο τα αυτοκίνητα. Είναι. Κύριε Σιμόπουλε, μπορώ να σας κάνω μία ερώτηση? Γιατί μου το παίζετε ειδικός. Μία ερώτηση. Όχι ειδικός. Μία ερώτηση. Έχετε χειριστεί και θέματα τέτοια, λέτε. Μία ερώτηση. Έτσι. Ο Λαμπρούλης, ο παλιός δήμαρχος της Λάρισας,
Φώναξε Ιταλούς και έκανε βιολογικό καθαρισμό, αποχέτευση και διατομή 4x2 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έτσι έχει γλιτώσει μέχρι τώρα τα χειρότερα η Λάρισα. Αυτό το έργο που έπρεπε να το εξυγχρονίσετε, να το καθαρίσετε, για να μην συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν τώρα στη Γιάννουλη, τι στον κόρακα το κάνατε? Πήρατε ένα καινοτομικό αριστούργημα που υπάρχει, ένα υπόδειγμα για να εφαρμόσετε και στο Βόλο και στην Καρδίτσα και κάπου αλλού. Την και καταλήξετε πού δηλαδή? Να απαντήσει, κυρία Καρδίτσα. Στον καμπονιστή που ήταν κακός και έκανε κακά πράγματα. Διαχειριστήκατε και το θέμα της μάνδρας. Είτε πρέπει να γίνει. Τότε που υπήρξαν οι πλημμύρες. Το θέμα της μάνδρας, λοιπόν. Κύριε Γιακουμή, θεωρώ ότι είναι. Τον έχουμε τώρα. Θεωρώ ότι είναι μία άστοχη και άσχετη προσπάθεια συμψηφισμού. Δεν είναι συμψηφισμό. Εκεί είχαμε μία περίπτωση όπου πήγανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και βάλαν το ρέμα μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη βάλαν το ρέμα. Τον εαυτό και του μία, λίγο, και μία λίγο... κακοκαιρία η οποία δεν είχε προβλεφθεί από τους επιστήμονες. Ενώ εδώ έχουμε συνεπής, από τις 3 Σεπτεμβρίου από το πρόβλεψη. Γενάρη, από το Γενάρη διαδεχτήκατε τον εαυτό σας μετά χωνότητας και δημοψήφισμα. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό το φταίνε για όλα οι προηγούμενοι και φταίνε έτσι. Δεν διαφέρεται σε τίποτα από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είσαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, είσαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει είσαστε υπέρ να είμαστε, της κοινής αγροτικής πρέπει πολιτικής, να είμαστε είσαστε υπέρ μιας πολιτικής ήθελα που να θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.